Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Κατοχή για την εθνική μας. Κόσμος αρκετός στη μία κερκίδα. Περίπου 1000 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ελευθερία. Τίγκας. Σιμιτζής κάνει προσποίηση, πάει προς τα μέσα, δέχεται το μπλοκ από τον Ρελφάο. Ταλής, ο Μπρίτο τρέχει η Πορτογαλία τώρα, ο Βίλιαμς για 3 ευστοχή. 5-0 με όλους τους πόντους να τους έχει πετύχει εδώ ο Βίλιαμς. Στον ευθυνιασμό ο Βίλιαμς φεύγει και με το lay-up θα σκοράρει για το 0-11. Σχεδόν 4 λεπτά χωρίς καλάθι η εθνική μας ομάδα. Σιμιτζής πάει προς το καλάθι, ο Χρυσοδούλου είναι καλάθι και φάουλ. Ο Βίλιαμς στην αδύναμη πλευρά εκεί που είναι ο Μπρίτο ξεχασμένος και θα τιμωρήσει. Αφήνει στον Ρελβάο και ο Λισμπόα σηκώνεται για 3 και ευστοχή. 6-17. Αμαράντε αφήνει στον Μπαρμπόσα. Και τώρα προσπαθεί ο Γκερέρο, θα γίνει το λάθος, κλέβει ο Χρυσοδούλου. Περνάει στο Γιούγκ που θα πάει μέχρι το... Όχι, το λέει up. Μπορούσε να καρφώσει. Δεν πειράζει, γι' αυτό δύο πόντι. Δύο πόντι ακριβώς. Το σκρίν από το Γιούγκ. Κουμής, μακριά από το χώρο δάσου, αλλά είδε τον Γιούγκ. Καλά δικεφάουλ. Για τον ενία τον Γιούγκ. Πολύ ωραία συνεργασία. Αντρέα, αν μου επιτρέπεις, αυτό που βλέπουμε να λείπει τα τελευταία χρόνια, τσαγανό. Δεν φοβάται να πει μέσα. Δίνει και άλλο αέρα αθλητικότητα στην ομάδα. Και δεν μπορώ να στο κρύψω. Είναι και η πρώτη φορά που βλέπω το 9 μετά την απόσυρσή μου να ενεργοποιείται πάλι και νομίζω θα παίξει πολύ μπάσκετ. Ωραίο καλάθι από τον Φίλιππο τον Τίγκα. 26-29 μειώνεται διαφορά στους 3. Ρέχει ο Βίλιαμς, επαναφέρει την μπάλα, αλλά πάνω στον Μούσα που δίνει γρήγορα στο Σιμιτζή που πέρασε και φτάνει στο lay-up για να μειώσει στο πόντο. 28-29. Και τώρα όλα γίνονται. Δεν περνάει η πάσα του Ρελβάο, κλέβει άλλη μια καλή άμυνα για την εθνική μας ομάδα. Σιμιτζής για 3, μέσα! Μπροστά η εθνική μας ομάδα. 33-31 σηκώνεται στο πόδι του Ελευθερία. Μια προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα μισμάτς που υπάρχει με τον Φιλίππο τον Τίγκα. Δεν τα βγήκε τώρα, αλλά εδώ βγήκε η έξτρα πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Μπρίτο, ο οποίος θα σημειώσει τρίποντο και θα ανοίξει και πάλι διαφορά στους 5 πόντους, 33-38. Σηκώθηκε ο Μάριο Γκόμης από τον πάγκο του. Τίγκας μέσα! Και αυτό για 2, 50-57. Δύο συνεχόμενα καλάθια από τον Φίλιππο τον Τίγκα. Λισμπόα στον Βόιτσο, απαντάει με τρίποντο και διαφορά πάλι στους 10, 50-60. Ένα λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Λάθος κλέβει ο Γιούγκ. Το λάθος από τον Μπρίτο. Κατεβάζει ο Τίγκας. Για 3 ο Σιμιτζής μέσα. 58-62 και αμέσως time out. Πάει μέχρι το καλάθι, φτάνει στο lay-up, ζητάει και φάουλ. Ο Ρελβάος ζητάει βήματα. Πολύ καλό το screen του Ρομπέρτο του Μαντοβάνη ψηλά. Η διαφορά στους 6. 2-34 ακόμα. Για να δούμε. Βεντούρα. Ο Βόιτσο στον Κερός. Η έξτρα πάσα στον Μπαρμπόσα. Το σούτ εύστοχο από τον Μπαρμπόσα. Ενέργειες δεν έφεραν την νίκη. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Μπορούσαν την νίκη σήμερα, ναι, εννοείται. Αλλά δεν μπορούμε να μηδενίσουμε και την εμφάνιση που κάνανε, έτσι. Βλέπουμε την αγκαλιά του Κερός με τον Χριστόφορο του Κυβαδιώτη. Του Γκόμες, ο Μάριο Γκόμες, ο προπονητής της Πορτογαλίας. Ο κόσμος χειροκροτά την ομάδα, αποχωρώντας από το γήπεδο.